Νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε στον αέρα της εκπομπής τον Ηλία Καρελά. Ηλία, με ακούς? Χαίρετε, χαίρετε. Εγώ σας ακούω πολύ καλά. Εσείς? Συγγνώμη για την αναμονή. Εμείς σε ακούμε καμπάνα και σε βλέπουμε. Είσαι στο Ελληνής εδώ δίπλα που ετοιμάζεστε για την παράσταση για τον πλούτο του Αριστοφάνη. Ετοιμαζόμαστε για τον πλούτο του Αριστοφάνη με την πρώτη παράσταση στο Ελληνής, αύριο στην Πηλαία. Και στο Ωραιόκαστρο είμαστε μεθαύριο. Και μια παράσταση στη Βέρεια ακριβώς μετά. Θα σας καταχαρεί η Θεσσαλονίκη. Θα μας καταχαρεί η Θεσσαλονίκη, θα την καταχαρούμε και εμείς. Είναι μεγάλη μας τιμή και χαρά που είμαστε εδώ με αυτή την παράσταση, κάνοντας έναν μεγάλο κύκλο με παραστάσεις σε όλη την Ελλάδα. Ερχόμαστε στη Θεσσαλονίκη και ξαναγυρίζουμε Αθήνα αμέσως μετά. Βλέπουμε και πλάνα από το τρέιλερ σας. Βλέπουμε τον Καραγκιόζη. Γενναίες γενναιών και επόμενες γενναίες που θα μεγαλώσουν μαζί του. Δεν ξέρω πραγματικά, δηλαδή, αν δεν υπάρχει παιδί που δεν ξέρει ποιος είναι ο Καραγκιόζης και είναι έγκλημα των γονιών που δεν τον έχουν γνωρίσει, τέλος πάντων. Οι νεότεροι, απευθύνομαι στους νεότερους γονείς. Έχετε δίκιο, έχετε απόλυτο τώρα σε δίκιο. Παρακαλώ, δηλαδή, να τα λέμε κάποια πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι το θέατρο Σιώνοτα δίνεται σωστά, μια σωστή παράσταση, μια σωστή παραγωγή. Μπορεί να γοητεύσει τόσο τα παιδιά, όσο και τους μεγάλους. Και στο πλούτο του Αριστοφάνη που ετοιμάσαμε για φέτος το καλοκαίρι, αυτό προσπάθησα να κάνω. Στην παράσταση, να πούμε ότι η παράσταση διέπεται από ζωντανή μουσική και μαζί μας είναι οι String Demons και η Αρετή και τη Μέ. Και στο ρόλο του πλούτου και της φτώχειας είναι ο Λευτέρης Ελευθερίου. Άρα είναι διαδραστική παράσταση κάπως, δεν είναι το κλασικό θέατρο σκιών όπως το ξέρουμε. Που... Ακριβώς, είναι διαδραστική, σαν αυτές τις παράστασεις που έχουμε τα τελευταία χρόνια στην Αθήνα και στο μέλλον της μουσικής, στο θέατρο Κάπα, μια παράσταση δηλαδή που συνδυάζει διάφορα και διαφορετικά μέσα από το ποιήση, πάνω στη στιγμή. Μια παράσταση φτιαγμένη για οικογενειακό κοινό. Με φιγούρες οι οποίες είναι σε μέγεθος κανονικό, όχι σε μικρογραφία μεγέθους τύπου Καραγκιόζης. Είσαι με τον πόη μου δηλαδή, είναι η Ηλία, έτσι. Με το δικό μου, δεν το λες και λίγο, Ηλία μου, τον πόη μου δεν το λες και λίγο, έτσι. Αλλά ο Λευτέρης Ελευθερίου βγαίνει κανονικά στη σκηνή, κάνει μπάσιμο, θα τον έχω κι εγώ εδώ αύριο. Αύριο λοιπόν εκεί και ο Λευτέρης. Ο Λευτέρης Ελευθερίου ακριβώς σε δύο ρόλους έκπληξη. Πραγματικά με το ταλέντο του το μοναδικό μπαίνει σε δύο διαφορετικούς ρόλους, ένα ανδρικό, ένα γυναική και σε δύο κόντρα ρόλους, το πλούτο και τη στόχια. Να πούμε για τη μουσική ότι είναι πραγματικά καταπληκτική, γιατί είναι σαν να συνδυάζουμε Δύση και Ανατολή σε ένα πρωτότυπο πάντρεμα. Σας δηλαδή, παίζουν String Demons. Και την Πονίτη, τι παραστασάρα. String Demons. Περιμένουμε να έρθετε να τη δείτε. Αυτό έχει σημασία και εσείς και όλος ο κόσμος. Είναι χαρά μου που είναι από τις ελάχιστες φορές που ανεβαίνω Θεσσαλονίκη με κάποια παράσταση και είναι χαρά μου να σας δω και να με δείτε στην όμορφη πόλη σας. Ευχαριστώ, Ηλία μου. Καλή επιτυχία σήμερα και αύριο. Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας περιμένουμε.